Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλη, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία που πραγματικά το πολιτικό σκηνικό ζει την δική του ανησυχία. Έντονη τριγμή. Δεν ξέρω τι εμπιστοσύνη υπάρχει από τους πολίτες και δεν ξέρω τι σας λένε καθημερινά οι πολίτες και πόσοι πολίτες μπορούν να εμπιστευτούν ξανά το πολιτικό σκηνικό μετά από αυτά που ακολούθησαν με την τραγωδία των Τεμπών. Μία ακόμα εθνική τραγωδία. Οφείλουμε το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους πολίτες είναι να του πούμε την αλήθεια. Για τις παραλήψεις όσο αφορά την ασφάλεια στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, για τις παραλήψεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε σαν πολιτικό σύστημα για να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα έφτανε οι ζωές των όλων των ανθρώπων να είναι στη διαχείριση και στο χρέος μόνο ενός σταθμάρχη. Και δυστυχώς βλέπουμε την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ να μην έχουν αντιληφθεί τις διαχρονικές ευθύνες που έχουν δύο συνεχόμενες κυβερνήσεις και σχεδόν 8,5 χρόνια που κυβέρνησαν τη χώρα και δεν μπόρεσαν να τελειώσουν μία σύμβαση με την οποία θα οδηγούμασταν σε τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο του σιδηροδρόμου και δεν θα βλέπαμε μια χώρα το 2023 να βιώνει αυτό το τραγικό δυστύχημα. Εγώ δεν θέλω να μπω στα τεχνικά, θέλω όμως να μείνω στην ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων έχει να κάνει με το εξής. Δεν νομίζω να υπάρχει χώρα, πραγματικά κράτος οργανωμένο, που να έχει παρουσιάσει τέτοια εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η δική μας χώρα. Και αν θα το δει κάποιος, είτε σε επίπεδο δικλείδων ασφαλείας, είτε σε επίπεδο λειτουργικότητας, είτε σε επίπεδο αποδόμησης από την ίδια την πολιτική διαχρονικά. Γιατί αν θυμηθούμε και στο παρελθόν, υπάρχουν τμήματα που επενδύθηκαν εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια, και οι γραμμές έκλεισαν. Αντίστοιχο παράδειγμα στην Πελοπόννησο, το τι έχει συμβεί. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Πώς λοιπόν οι πολίτες θα πιστέψουν ξανά σε κόμματα, σε πολιτικό σκηνικό, ότι κάτι άλλο θα γίνει, ότι ριζικά θα αναδομηθεί και ότι κάποιος πρέπει επιτέλους να πάρει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. 54 εκατομμύρια έδωσαν οι Έλληνες φορολογούμενοι για να υλοποιηθεί η Σύμβαση 717 από δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Και σήμερα τσακώνονται τα δύο κόμματα εάν υλοποίησε το ένα ή το άλλο το 70%. Τη στιγμή που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έγινε τα απαραίτητα για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με ασφάλεια. Δυστυχώς με ένα τραγικό δυστύχημα. Δυστυχώς έχουμε τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, η οποία η επικεφαλής της διορίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία η οποία δεν έχει καμία σχέση με το σιδηρόδρομο, με τις μεταφορές, καθαρά κομματική τοποθέτηση, κρατήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια και δεν επιτέλεσε το ρόλο της. Και εδώ πρέπει να δούμε για τις ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης. Γιατί προφανώς δεν θέλει ανεξάρτητες αρχές οι οποίες να έχουν λογοδοσία απέναντι στην εξουσία. Και αυτό το είδαμε και στο κομμάτι των υποκλοπών με τον κύριο Ράμο και τον κύριο Μενουδάκο. Εδώ στη Ράσο όμως που τους βόλευε να μην ασκούν καμία κριτική στο Υπουργείο Μεταφορών, την άφησαν άλλα 4 χρόνια ενώ ήξεραν ότι είναι κομματικό ρουσφέτη. Όπως κομματικό ρουσφέτη και αναξιοκρατία ήταν και η τοποθέτηση του συγκεκριμένου σταθμάρχη. Και περιμένουμε να μας πει η Νέα Δημοκρατία ποιος ήταν αυτός που ζήτησε το συγκεκριμένο ρουσφέτη. Όπως επίσης να μας ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός αν γνώριζε το τι γίνεται στις μεταφορές και στο σιδηρόδρομο ή δεν γνώριζε όπως αρχικά είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά εγώ σας λέω. Με το φταίμε όλοι, με το συγγνώμη και με όλα τα υπόλοιπα τελειώνει. Δηλαδή, να το πω έτσι, πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ θα σταθώ στην πρώτη σας αναφορά. Ότι το ποτέ ξανά αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει βαθύ περιεχόμενο σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να στεριώσει τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από τις εθνικές τραγωδίες τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μιλήσατε για συγγνώμη. Είναι η τέταρτη μεγάλη συγγνώμη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτήν την τετραετία. Θέλω να σας θυμίσω. Τις πυρκαγιές καταστροφικές σε Αττική και Εύβοια. Δεύτερη συγγνώμη, χιονοπτώσεις και η παράλυση του κράτους μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τρίτη συγγνώμη, προσωπική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και το Πρέταντορ, αλλά και όλη την υπόθεση των υποκλοπών. Και η τέταρτη συγγνώμη,
το δυστύχημα στα Τέμπη. Αποδεικνύει την απόλυτη αποτυχία του κράτους του επιτελικού που υποσχέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά. Είναι πλέον αναξιόπιστος και αφερέγγιος απέναντι στους πολίτες για να υπάρξει μια άλλη προοπτική για αυτήν τη χώρα. Είναι αδιανόητο να συζητάμε το 2023 και η Ελλάδα να έχει μόνο μία γραμμή σιδηροδρομική και αυτή να μην είναι με ασφάλεια. Mm-hmm. Να ακούμε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και να συγκρίνουν τη χώρα μας με ευρωπαϊκά κράτη, λέγοντας ότι πολλά ακόμα δεν έχουν στο 100% τηλεδιοίκηση. Όταν όλοι έχουμε πάει στην Ευρώπη και ξέρουμε τα εκατομμύρια χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών που ενώνουν όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες μετακινούνται κυρίως με τρένα. Γιατί στη Γαλλία για δύο ώρες μετακίνηση με τρένο απαγορεύεται η πτήση με το αεροπλάνο. Συνεχίζουμε και συγκρίνουμε τη χώρα μας με αυτό το οποίο θα έπρεπε να είμαστε και δυστυχώς δεν είμαστε και εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Αντί λοιπόν να λέμε αν μια κυβέρνηση ή άλλη έφτασε τη σύμβαση από το 50, το 60 ή το 70%, ξέρουν οι Έλληνες πολίτες την απόλυτη αλήθεια. Ότι εδώ και 8,5 χρόνια δεν τελείωσε αυτό το οποίο θα έπρεπε να τελειώσει. Δεν υπήρχαν ανεξάρτητες αρχές για να επιβλέπουν την κυβέρνηση και υπήρχε και μια πολιτική ηγεσία, ενώ τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Καραμανλή, ο οποίος πριν αναλάβουν διακυβέρνηση του τόπου, ξέρανε όλα τα προβλήματα όσον αφορά του σιδηροδρόμου. Ο κόσμος και νομίζω ότι... Και κλείνω με αυτό, όπως ξέρανε, γιατί το Φεβρουάριο μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει τη χώρα μας για τις ευθύνες που έχουν για τη μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως και σε δύο συνεχόμενες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 20 και το 22, είμαστε οι πρώτοι σε θανάτους ανά χιλιόμετρο σιδηροδρομικού δικτύου. Κύριε Σπυρόπουλε, ο κόσμος αυτό που θέλει είναι να ξέρει αν θα φτάσει η υπόθεση κάτω-κάτω, να ξέρει αν θα υπάρξουν ευθύνες και να το ρωτήσω. Θα υπάρξουν ευθύνες και στο πολιτικό σκηνικό, θα πρέπει να υπάρξουν ευθύνες και στα πολιτικά πρόσωπα. Εμείς και στη Βουλή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καλέσαμε να ακούσουμε όχι μόνο τον κύριο Καραμαλή, τον υφυπουργό, ο οποίος είναι εξαφανισμένος, τους τοποθετημένους με κομματικά και μόνο κριτήρια προέδρους των οργανισμών της ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και όλων των εμπλεκομένων, το Γενικό Γραμματέα, να έρθουν να μας πούν τι πραγματικά έκαναν 4 χρόνια και γιατί δεν ολοκληρώθηκε ένα έργο που ακούω τερατώδεις δικαιολογίες περί των εργολάβων, περί των προβλημάτων και μόλις πριν από μία εβδομάδα, 10 μέρες, ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε ότι θα κινήσει γη και ουρανό για να τελειώσει η σύμβαση 7-17 μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή θα τελειώσει σε 3 μήνες αυτό που δεν κατάφερε η δική του κυβέρνηση με αυτόν Πρωθυπουργό να το κάνει σε 4 χρόνια. Ας σταματήσει πλέον η υποκρισία. Η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει και θα κάνει τη δουλειά της για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν και να πληρώσουν. Αυτοί που έχουν τις ουσιαστικές και πραγματικές ευθύνες και τις παραλήψεις για αυτό το τραγικό δυστύχημα, για τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά οφείλει το πολιτικό σύστημα να κοιτάξει τα μάτια τους πολίτες και να τους πει ότι πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα που τους αξίζει και ένα κράτος που τους αξίζει με ασφάλεια, δικαιοσύνη και προστασία προς όλους και με μια ποιότητα ζωής. Και εμείς οφείλουμε στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, να αναλογιστούμε και έχουμε το πρόγραμμά μας, ότι βρισκόμαστε σε ένα κράτος το οποίο δεν προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες. Το είδαμε σε όλες τις κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Είτε αυτό έχει είναι οικονομική κρίση, είτε ενεργειακή κρίση, είτε αφορά μια φυσική καταστροφή. Δυστυχώς η χώρα μας είναι πολλά χρόνια πίσω. Γι' αυτό με συγκεκριμένες προτάσεις απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, όπως και τώρα μετά το τραγικό δυστύχημα, με μια δέσμη 5 προτάσεων που κατέθεσε ο πρόεδρός μας και την Κυριακή είχε ένα αναλυτικό άρθρο και κείμενο στις κυριακάτικες εφημερίδες.
με το οποίο λέγαμε ότι πρέπει άμεσα να γίνει επαναδιαπραγμάτευση σύμβασης με την Ιταλική εταιρεία. Γιατί είναι αδιανόητο να πουλιέται μόνο 45 εκατομμύρια από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, που κόπτεται σήμερα για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους και για την ασφάλεια, ενώ την προηγούμενη χρονιά θα πουλιούνταν 300 εκατομμύρια και ταυτόχρονα το ελληνικό κράτος να δεσμεύεται ότι κάθε χρόνο θα δίνει 50 εκατομμύρια για τεσσάχρονες γραμμές στην Ιταλική εταιρεία, χωρίς η ίδια να κάνει ούτε μία επένδυση. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί... αλλά και στην ασφάλεια των πολιτών. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, και νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με το εξής. Πώς θα πάμε στις εκλογές, και το λέω έτσι πολύ απλά. Κατακεραυνώνεται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη διαδικασία, προφανώς υπάρχουν τεράστιες διαχωριστικές γραμμές. Δεν υπάρχει επαφή από ό,τι καταλαβαίνουμε ούτε με το ένα κόμμα, ούτε με το άλλο κόμμα, ούτε και με την πολιτική που εκφράζουν. Πώς θα πάμε λοιπόν σε αυτή την πορεία προς εκλογές? Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με εσάς. Πείθει το ΠΑΣΟΚ κοινάλι την κοινωνία? Πείθει τους πολίτες? Γιατί ακόμα και στην υπόθεση, να το πω έτσι, των υποκλοπών, που είχατε 1000 δίκια, νομίζω και με την κοινωνία στο μέρος σας και με τους θεσμούς και με τους πολίτες να ζητούν να μάθουν την αλήθεια, δεν φάνηκε να κερδίσατε κάτι. Εννοώ δημοσκοπικά. Ακόμα και με την υπόθεση τώρα, με τις καθαρές προτάσεις που λέτε, δεν ξέρω κατά πόσο οι πολίτες καλύπτονται από αυτές και δεν εμένουν ή δεν έχουν παγιωθεί σε ένα δικοματισμό και στις συμπληγάδες που βάζει αυτός ο δικοματισμός. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας δώσω, με ποιους θα συνεργαστείτε? Να ξεκινήσω από το τέλος. Καταρχήν, τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου είναι σε ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον και δεν θα έπρεπε να σχολιάζουμε με τέτοιο πλαίσιο, φαίνεται ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία χάνει σχεδόν 14 μονάδες από το 19 και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει σχεδόν 12, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, κερδίζει 2. Δείχνει την κοινωνική δυναμική που υπάρχει ως μία εναλλακτική πρόταση, αλλά κυρίως φαίνεται καθαρά ότι τα δύο αυτά κόμματα, η πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται, ο διάλογος εντός και εκτός της Βουλής και κυρίως το πολιτικό τους πρόταγμα δεν είναι αυτό που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Κύριε Σπυρόπουλο, όμως υπάρχει μια μεγάλη γκρίζα ζώνη. Μια μεγάλη γκρίζα ζώνη, η οποία δεν έχει τοποθετηθεί πολιτικά. Και δεν ξέρω εκεί πώς μπορείτε να πείσετε τους πολίτες, εσείς και όχι τα υπόλοιπα κόμματα. Σε αυτούς οφείλουμε να μιλήσουμε και σε αυτούς μιλούμε. Για την επόμενη μέρα του τόπου. Γιατί εμείς καταθέτουμε μια δημιουργική πρόταση υπερψήφισης στις επόμενες εκλογές. Και όχι ένα καταγγελτικό λόγο προς τη σημερινή κυβέρνηση ή προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς καταθέσαμε ένα προγραμματικό πλαίσιο 300 σελίδων στα τέλη Δεκέμβρη. Είναι η κυβερνητική μας πρόταση για μια προοδευτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Γιατί έχουμε προτεραιότητες. Για μας είναι προτεραιότητα η υγεία και η παιδεία. Ο δημόσιος χαρακτήρας. Γιατί παρότι δώσαμε συγκατάθεση στο μεγάλο αγώνα του ελληνικού λαού μέσα από την υπερψήφιση των περισσότερων νόμων τα 2,5 χρόνια της πανδημίας στην κυβέρνηση, δείξαμε συνένεση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν επένδυσε στη δημόσια υγεία. Αντίθετα, προσπάθησε να την ιδιωτικοποιήσει και με την αλλαγή του τελευταίου νόμου. Όπως δεν έδωσε τα χρήματα που έπρεπε μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη, ενώ είχε το εργαλείο. Εκεί εμείς διαφωνούμε. Όπως και στο κομμάτι της κοινωνικής στέγης. Εμείς αναδείξαμε πρώτα αυτό το ζήτημα, το οποίο το θεωρούμε κορυφαίο. Όχι μόνο για την νεότερη γενιά του τόπου, στην οποία απευθυνόμαστε. Και λέμε ότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Δεν μπορούν να κάνουν ένα παιδί. Το μεγάλο πρόβλημα της υπονογεννητικότητας. Ποια πολιτική δύναμη, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολήθηκε με αυτό? Εμείς λοιπόν ασχοληθήκαμε και καταθέσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση όσον αφορά. Έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι σε οριοθετημένο και σε προτάσεις και προς την κοινωνική του διάσταση. Ωστόσο, λίγο πριν τις εκλογές, αυτό το πρόγραμμα το θέτεται απέναντι στα κόμματα. Και προφανώς δεν μιλάμε πλέον για αυτοδυναμία, μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας και πριν από λίγο και μια τελευταία μέτρηση δείχνει ότι οι πολίτες αυτό επιθυμούν. Πώς θα οδηγηθούμε σε κυβέρνηση συνεργασίας? Πρώτον, από την πρώτη Κυριακή. Είσαστε έτοιμοι για κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή? Και με ποιον, το λέω έτσι, και με τι προϋποθέσεις? Με προϋποθέσεις συνεργασίας με κόμμα, με πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, ποιον? Εμένα.
Το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν. Δηλαδή οι προτεραιότητες που το κάθε κόμμα βάζει στον προεκλογικό διάλογο, αλλά κυρίως στο τραπέζι μετά τις εθνικές εκλογές, φυσικά με την ετιμιγορία πρώτα του ελληνικού λαού, όσον αφορά την υλοποίηση την επόμενη μέρα. Για μας δεν υπάρχει ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας, ας πούμε, που να μην περιλαμβάνει το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Την προστασία της πρώτης κατοικίας που είχε ψηφίσει το Πασόκ το 2010 με την Τρόικα πάνω από το κεφάλι του και νόμο το οποίο ξύλωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας που κόπτεται σήμερα για την πρώτη κατοικία και ολοκλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως και η πρότασή μας για 120 δόσεις φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι, ώστε να υπάρξει ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας. Σε συνδυασμό λοιπόν με το κοινωνικό κράτος και με το αναπτυξιακό μοντέλο, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και μια οικονομία με ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα είναι η προτεραιότητά μας για την επόμενη μέρα. Το καταλαβαίνω. Αυτά θα μπουν στην εξίσωση. Με ποιους θα πορευτείτε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν πει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πει η Νέα Δημοκρατία, ναι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, να το πω, και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε και ναι στο κοινωνικό κράτος και ναι στις δόσεις και ναι και στην πρώτη κατοικία. Όχι. Καλά, αν φτάσουμε στις εκλογές, θα πούνε ναι σε όλα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν συμφωνούμε σε αυτό, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία το τι έκανε για το κοινωνικό κράτος, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ που κόπτεται σήμερα. Και σας είπα και το παράδειγμα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους. Και μπορώ να σας πω εκατομμύρια παραδείγματα αποτυχίας της πολιτικής του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Γι' αυτό εμείς ήρθαμε και είπαμε, εδώ και πολλούς μήνες, σεβόμαστε την ετιμιγορία του ελληνικού λαού, παρότι δεν ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Και πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Τι απάντησε σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, με περίσσια λαζονία, έλεγε ότι ό,τι και να ψηφίσει ο ελληνικός λαός, εμείς θα οδηγήσουμε τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, να διασφαλίσουμε τον πόνους και από εκεί και πέρα την αυτοδυναμία. Τι είπε ο κύριος Τσίπρας που μας έφερε την απλή αναλογική και μιλάει για συνεργασίες, ότι αν δεν έρθω πρώτο κόμμα, δεν θα σχηματίσω καμία κυβέρνηση. Ποια είναι η κουλτούρα της συνεργασίας των δύο αυτών κομμάτων? Καμία. Σε σχέση με αυτό το οποίο επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Εμείς και συνενέσεις έχουμε στη Βουλή, σας είπα πριν τα ζητήματα της υγείας, αλλά και τα εξοπλιστικά που μας απευθύνθηκε η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι για το εθνικό συμφέρον και το πατριωτικό μας συμφέρον απέναντι στην Ελλάδα, σε ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται και με την επιθετικότητα της Τουρκίας, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι θα καθίσουμε και σε ένα τραπέζι διαλόγου, παρά τις διαφορές που μπορούν να έχουμε, στα σημεία συγκλήσεων. Εμείς λέμε. Οι συγκλήσεις περιλαμβάνουν και τα πρόσωπα. Ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Γιατί δεν θέλω να το αφήσουμε και ούτε αυτό. Οι συγκλήσεις περιλαμβάνουν και τα πρόσωπα. Γιατί Μητσοτάκης και Τσίπρας ηγούνται στα δύο κόμματα. Μητσοτάκης και Τσίπρας, στα δύο αυτά πρόσωπα, έδωσε μια τεράστια δυνατότητα και εμπιστοσύνη ο ελληνικός λαός τα τελευταία 8,5 χρόνια που κυβέρνησαν τον τόπο με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή να κάνουν μεταρρυθμίσεις και να κάνουν πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στην πρόοδο του τόπου. Απέτυχαν και οι δύο παταγωδώς σε μία σειρά από ζητήματα. Όχι μόνο όσον αφορά τις κρίσεις. Όχι όσον αφορά τα ψέματα που είπαν στον ελληνικό λαό προεκλογικά και το τι εφάρμοσαν. Αλλά μία σειρά από ζητήματα και θέματα τα οποία δεν έλυσαν. Και όσον αφορά το μέλλον κυρίως της νεότερης γενιάς. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι οι πολιτικές και τα δύο αυτά πρόσωπα καταδικάστηκαν από τον ελληνικό λαό. Και αν με την ψήφο τους αυτό το επιβεβαιώσουν σε επόμενες εθνικές εκλογές, εμείς δεν θα έρθουμε να τους επαναφέρουμε από το παράθυρο. Αντίθετα, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι προγραμματικές συγκλήσεις, εάν μπορούν να επιτευχθούν. Εάν δεν μπορούν να επιτευχθούν, εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα κάνουμε μια διαπραγμάτευση για τις καρέκλες εξουσίας, για τα υπουργεία, για τις γενικές γραμματείες ή τους οργανισμούς. Πρέπει να μπει μια αξιοκρατία πλέον ως προς την δημιουργία μιας κυβέρνησης, γιατί τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Αν δεν έχουμε κυβερνητική σύγκληση σε αυτά τα οποία θεωρούμε εμείς προτεραιότητα, μπορούμε να μείνουμε και στην αντιπολίτευση. Κατανοητό, τελευταίο ερώτημα, επειδή έχουμε και άλλη εκλογική μάχη. Μπροστά θα είναι και αυτοδιοικητικές εκλογές σε σύντομο χρονικό διάστημα.
το ΠΑΣΟΚ θα κατέλθει με δικούς του υποψήφιους στις περιφερειακές εκλογές. Η συζήτηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι σημαντική. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα και έτσι όπως κινείται το πολιτικό σκηνικό είναι πάνω στις εθνικές εκλογές. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του τόπου το τι ποσοστό θα πάρει το κάθε κόμμα. Και για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι ένας πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων. Και όταν λέμε ένας πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων δεν εννοούμε μόνο όσον αφορά τις έδρες που θα πάρει στην επόμενη Βουλή το ποσοστό. Εννοούμε και στη δυναμική που θα δημιουργήσει περαιτέρω, γιατί η δυναμική έχουμε μεγάλη, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενός μεγάλου κύματος για προοδευτικές αλλαγές σε περιφέρειες και δήμους. Με ανθρώπους που έχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, με ανθρώπους που είναι επιτυχημένοι στις τοπικές τους κοινωνίες και αναγνωρίζονται από τους πολίτες. Ξέρετε, οι εποχές των χρησμάτων και των πράσινων και μπλε καφενείων ή των ροζ καφενείων έχουν περάσει ακόμα και σε δημοτικά και περιφερειακά σχήματα. Αλλά φυσικά θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν αυτήν την πορεία και αυτές τις ιδέες που θα μπορούν και από αυτό το επίπεδο της περιφέρειας ή των δήμων να αλλάξουν τη μοίρα αυτού του τόπου. Και θα εργαστούμε και σε αυτό και εργαζόμαστε ήδη για να υπάρχουν τέτοια σχήματα, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.